Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ο σεναριογράφος αυτής της σειράς μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από αφηγητής είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα αληθινά. Μπορεί να συνέβησαν χθες, πριν από μια εβδομάδα ή και πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα τα ανασύρω μέσα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και θα τα ζωντανέψω μπροστά σας. Μπορεί να σας θυμίσουν κάτι ή και να μην σας θυμίσουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ονόματα έχουν αλλάξει και οι καταστάσεις έχουν αλλοιωθεί. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματίες και έχουν όλοι σχεδόν καταδικαστεί. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν ανάμεσά μας, που περνούν απαρατήρητοι και που ξαφνικά μετατρέπονται σε δράκους, τέρατα, ίενες. Είναι όμως. Δεν ξέρω. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι άνθρωποι αυτοί μιλούν και άλλοτε σωπαίνουν. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. Τις απαντήσεις στο βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας. Απόψε θα γνωρίσετε τον Πέτρο. Είμαι βέβαιος πως πολλοί από εμάς τους άντρες θα τον ζηλέψουν. Πρώτον γιατί είναι πετυχημένος. Δεύτερον γιατί εργάζεται σε μια επιχείρηση που βάζει καθημερινά τη σφραγίδα της στη ζωή μας. Και τρίτον γιατί παρόλες τις ασχολίες του κατορθώνει να μην αμελεί το σώμα του και να γυμνάζεται καθημερινά. Ίσως τώρα να αναρωτιέστε γιατί σας τον παρουσιάζω. Τι ενδιαφέρον θα μπορούσε να έχει ένας τέλειος άνθρωπος εκτός από το να μας θυμίζει τις δικές μας αδυναμίες. Μη βιάζεστε. Ίσως όταν τελειώσουμε να χαρείτε που οι δικές μας αδυναμίες είναι ορατές και δεν κρύβονται κάτω από την εικόνα της τελειότητας.
Είστε καλά? Σας χτύπησε πολύ? Είστε καλά? Νόμιζα πως ήθελε να με βιάσει. Μα ήθελε την τσάντα μου. Το αυτοκίνητό σας πού είναι? Ελάτε. Ελάτε, θα σας πάω εγώ. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Ελάτε, ελάτε, ηρεμήστε τώρα. Πέρασε. Πάει, πέρασε. Είμαι τυχερή. Αν ήταν άλλος τέσσερας, δεν θα μου δίνει σημασία. Δεν ξέρω αν μπορώ στη μία, νομίζω έχω κάτι άλλο. Περίμενε να ρωτήσω. Έλα μέσα, σε παρακαλώ. Αν δεν γίνεται σήμερα, θα το κάνουμε αύριο. Τι ραντεβού έχω σήμερα? Στις 10 έχετε ραντεβού με τον κύριο Βαλάση. Και στις 12 σύσκεψη. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε στις 2. Εντάξει, θα τα πούμε τότε. Γεια. Κλείσε με ένα τραπέζι στις 2. Μάλιστα. Συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερο σήμερα? Όχι, γιατί? Γιατί είσαι στις ομορφιές σου. Πάντως με βοηθάει πολύ αυτό που κάνεις. Τι κάνω? Αφοπλίζεις τους άντρες πριν μπουν στο γραφείο μου. Έξω σας περιμένει η Δεσποινής Πετράτου. Πού είναι το δελτίο διαφημίσεων? Το ετοιμάζει ο κύριος Νικολάου. Σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο. Είπα ότι το θέλω κάθε πρωί πάνω στο γραφείο μου. Πώς γίνεται να μην το έχω ποτέ? Μα είναι σχεδόν έτοιμο. Θα το έχετε σε 5 λεπτά. Τι θα πει σχεδόν, εσύ μου λες σχεδόν? Τι να σας πω? Τίποτα να μην μου πεις. Θέλω το δελτίο αμέσως. Και από αύριο το πρωί σε παρακαλώ να το βρίσκω στο γραφείο μου. Να πω στη Δεσποινίδα Πετράτου να περάσει? Όχι, πες να περιμένει λίγο. Τις πιο μικρές δεν τις θέλω εγώ. Πάντα απόφαση. Έτσι θα είναι πάντα. Αυτές που θέλεις θα θέλουν κάποιον νόμο. Θα σου την πω με αυτές που δεν θέλεις. Καλημέρα σας, κύριε Βρετέ. Καλημέρα. Πέρασε. Πέτρο. Πέτρο, δεν πάει άλλο. Γίνονται απαράδεκτα πράγματα σε αυτό το σύριαλ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άσχετοι, άσχετοι. Τόσα χρόνια πρωταγωνίστρια, αυτό το πράγμα δεν μου έχει ξανασυμβεί. Έλα, Έμα, ηρέμησε. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πέρασε να τα πούμε. Όχι τώρα. Τώρα βλέπω ότι έχεις δουλειά. Άμα θες κάτι να μου πεις, παίρνω το βράδυ το σπίτι. Συμβεί αυτό στη ζωή μου, ειδικά με τους άντρες. Εσύ τα έχεις καταφέρει, μπράβο σου. Με κάνεις να αισθάνομαι σαν ένα απόθεμα ασφαλείας. Κρατάω μόνο το ασφαλείας. Είσαι μια ασφάλεια για μένα, το καταφυγιό μου. Ναι. Ναι, ξέρω. Μόλις εξαντλείς όλα τα περιθώρια με τις μικρούλες που σε πολιορκούν, καταλήγεις εμένα. Τι θα γίνει με σένα? Πότε θα εκτιμήσεις αυτά που σου προσφέρω?
Αλλά καλή να πάθω, αφού υποχωρώ πάντα. Θα έπρεπε να σε αφήσω να παίρνεις τηλέφωνο και να μην το σηκώνω. Το σηκώνεις γιατί ξέρεις ότι στο τέλος θα γίνει το δικό σου. Νομίζεις? Ξέρεις τι ώρα είναι? 4. Και λοιπόν? Το πρωί στις 8 στο γραφείο έχω ραντεβού με το σκηνοθέτη σου και τον παραγωγό σου για να λύσω τα δικά σου προβλήματα. Αν είναι για να μου λύσεις ένα πρόβλημα, να με δημιουργήσεις άλλο, σώθηκα. Για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία να ξέρω ότι δεν υποφέρεις τα γυρίσματα. Θα σε πάρω αύριο. Ξέρω ότι σ' αρέσουν. Να σε καλά, μαμά. Έχω βαρεθεί τα εστιατόρια. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αν είχες παντρευτεί, θα έτρωγες και φαγητό της προκοπής. Γιατί να παντρευτώ, αφού έχω εσένα? Άλλο εγώ και άλλο η γυναίκα σου. Εμένα δεν με έχεις κάθε μέρα. Σου έχω πει να θέλεις να μείνεις μαζί μου. Εσύ δεν θέλεις. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Εδώ μέσα είναι όλο ο πατέρας σου. Το γραφείο του, η συλλογή του. Προτιμάς τον πατέρα μου από μένα? Τον πατέρα σου δεν χωρίσαμε ποτέ. Μόνο πάντα στο πλευρό του. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Thank you.
γεννή θα κάνω και άλλα χιλιόμετρα. Συνέχισε. Θα σου πω εγώ πότε να σταματήσεις. Καλά, εσύ πληρώνεις. Εντάξει, φτάνει. Έλα. Πού με πας? Έλα, μη φοβάσαι. Μα πού με πας? Έλα. Δεν γίνεται, αν βρέξω στα μαλλιά μου πάει το μεροκάματο. Θα σε πληρώσω για όλη τη νύχτα. Μην βιάζεσαι, δεν μας κυνηγάει κανείς. Θα είμαι μαζί σου όλη τη νύχτα. Μη, θα κάνω ό,τι θέλεις. Ηρέμησε. Ναι, μην ανησυχείτε. Θα τον ενημερώσω αμέσως. Δεν σου πω καμιά εμπιστοσύνη. Ό,τι περνάει από το χέρι σου είναι στραβό και χρειάζεται επέμβαση. Μη μου λες ότι παρακολουθείς τα πάντα, τον αφήνεις να βγαίνουν στον αέρα τέτοιες ανοησίες. Εάν δεν πρόκειται για ικανότητα, τότε υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Για να τα αφήνεις να περνάνε, υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Δεν σε προσβάλλω. Εσύ προσβάλλεις την επιχείρηση. Φύγε, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Φύγε! Λιώνα, τι συμβαίνει, τι έγινε? Ξέρεις πολύ καλά τι έγινε. Τι ρωτάς? Το ξέρεις πώς είναι όταν ξεσπάει. Παράτα με. Εσύ φταίς για όλα. Ξένια, έλα μέσα. Θα πάρεις τώρα αμέσως τον Πλαγιάκο και θα του πεις να σταματήσει. Για μας είναι τελειωμένη ιστορία. Μα έχουμε υπογράψει ήδη για 26 επεισόδια. Και λοιπόν θα τα λουστούμε. Αν θέλει αποζημίωση, ας πάρει τη Λιάννα να μ' απαλλάξει κιόλας. Πήγαινε. Περίμενε μισό λεπτό. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά τον τελευταίο καιρό έχω πολλά προβλήματα. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Να βγούμε μαζί και να το κουβεντιάσουμε. Όπως θέλετε. Δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να σε βλέπω συνέχεια να καλύπτεις τους άλλους. Τι ζητάτε από μένα, δεν καταλαβαίνω. Μην μιλάς στον πληθυντικό, όταν είμαστε δυο μας θέλω να με λες Πέτρο. Θέλω να είσαι στα μάτια μου και τα αυτιά μου. Να σκέφτεσαι σαν εμένα, να γίνεις ένα με μένα. Δεν μ' αρέσει να προδίδω. Δεν σου ζητάω να προδώσεις και μη σκέφτεσαι συνέχεια τους άλλους. Με ενδιαφέρεις εσύ. Τι κάνεις εσύ. Όταν δεν σε πιάνουν οι κακίες σου, είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου. Γι' αυτό ήθελα να τα πω απόψε. Για να σου δείξω ότι με σένα θέλω να είμαι μόνο γλυκός. Και για να τα λέμε πιο συχνά. Αυτό εξαρτάται από σένα. Εσύ έχεις το πάνω χέρι. Δεν είναι αλήθεια ότι έχω το πάνω χέρι. Ξέρω ότι αυτό βγάζω προς τα έξω, αλλά δεν είναι αλήθεια. Καληνύχτα. Όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά σε επαφή με κάτι καινούριο, είτε είναι άνθρωπος είτε αντικείμενο, ψάχνουμε αμέσως να βρούμε τα ελαττώματά του. Και βέβαια χαιρόμαστε όταν ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει κανένα. Κανονικά θα έπρεπε να ανησυχούμε.
Γιατί οι ορατές αδυναμίες είναι συνήθως οι πιο ανώδυνες. Αυτές τουλάχιστον τις ξέρουμε και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αντίθετα, οι αόρατες είναι πολύ πιο επικίνδυνες, γιατί βγαίνουν ξαφνικά μπροστά μας. Οι αδυναμίες του Πέτρου ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Όπως βλέπετε, η λία επιφάνεια αρχίζει ξαφνικά να παρουσιάζει ρογμές. Νέο πρόγραμμα το αργότερο από Ιανουάριο, αναθεώρηση ολόκληρης prime time ζώνης και εξασφάλιση άλλων δύο επωνύμων δημοσιογράφων για talk show. Ναι. Η κυρία Μάγκου είναι εδώ. Να περάσει. Έμα, χαίρομαι πολύ που ήρθες. Αυτό θα φανεί στην πορεία, αγάπη μου. Κάτσε, Κωστή. Κάτσε, Κωστή. Γιατί αυτό το μυστηριώδες ύφος, τι είναι αυτό που θα φανεί στην πορεία? Το ξέρω ότι θα σε στενοχωρήσω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι, για να τους στενοχωρούμε κάπου-κάπου. Κωστή. Η Τέλεμαξ μου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Και αποφάσισα να δεχτώ. Βέβαια, ζητούν αποκλειστικότητα για 2 χρόνια. Δίνουν όμως πολλά και μου αφήνουν πλήρη ευκαιρία επιλογής. Δεν είναι η ευκαιρία επιλογής, ούτε τα χρήματα. Αυτά τα έχεις και εδώ. Κάτι άλλο είναι. Ας πούμε ότι δεν βρίσκω πια εδώ το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που έβρισκα κάποτε. Εδώ έχεις εμένα. Εκεί ποιον θα έχεις? Τι να σου πω τώρα. Ότι μου στρώνουν κόκκινο χαλί για να περάσουν. Άλλωστε, οι αλλαγές έχουν αυτό το καλό. Ανοίγουν νέους ορίζοντες. Υπέγραψες? Όχι, αλλά συμφωνήσαμε σ' όλα. Υπογράφω αύριο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη φορά με την ησυχία μας. Παίρνω το βράδυ, αν θες, από το σπίτι. Αν και δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα. Πάμε, Κωστή. Θα σε περιμένω κάτω. Όχι, μήνε. Αφού το ξέρεις, πάντα αργό να ετοιμαστούν. Μπορείς να πηγαίνεις, Κωστή. Θα αναλάβει ο κύριος Βλουτός. Θα κάνεις τον νεαρό να με μισήσει. Ο Κωστής παίζει ακόμα βοβούς ρόλους. Το βλέπω. Εγώ θα αποφασίσω πότε θα πάρει τάκες. Πάντως, θα πρέπει να τον ευχαριστήσω που μου παραχώρησε τη θέση του. Θα χρειαστούν πολλά ακόμα για να με κάνεις να αλλάξω γνώμη. Γιατί το κάνεις αυτό? Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, γιατί μας αφήνεις? Γιατί δεν είμαι πια η μόνη. Υπάρχουν άλλες με τις φροντίες περισσότερο. Εγώ μπήκα στο σώρο. Μου φέρνει, παρακαλώ, τον μπουλούζι. Τις άλλες απλά τις φροντίζω. Για σένα νοιάζομαι. Δεν βλέπεις τη διαφορά?
φτάνει να το λες. Θέλω αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Πιστέψω ότι με θες και την τελευταία στιγμή κάνεις πίσω. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Μόνο μια εξήγηση υπάρχει. Ποια? Δεν μπορείς. Τόσα χρόνια παίζεις το voice όλες τις ωραίες γυναίκες. Τις ανάβεις και μετά εξαφανίζεσαι. Δεν μπορείς, ε. Ξέρεις, το χώρο μας δεν είναι ντροπή. Ποιον δεν είναι ντροπή? Τον ως αδερφή, λέω, δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να το κρύβεις και να το παίζεις αρσενικό. Σε ποιο παρελθόν είσαι, ρε πούστη? Πες μου να στείλω το κόστιμο αυτό το παρελθόν. Μην τραβάς πολύ το σκηνή. Μην το τραβάς γιατί το μετανιώσεις. Γιατί τι θα μου κάνεις, με βιάσεις? Ο πατέρας θα καμάρωνε αν με έβλεπε να φορά τα ρούχα του. Θα καμάρωνε και θα καμάρωνε αν είχες ακολουθήσει το δρόμο του. Έκανα καριέρα, όνομα, λεφτά. Είμαι περιζήτητος, τι άλλο θέλεις? Δεν θέλεις να φορέσω στολή. Προτίμησα να κάνω άλλα πράγματα. Από τη στιγμή που αγνόησες την επιθυμία του πατέρα σου, δεν θέλω τίποτα από σένα.
αποδεχτήθηκες. Έλα, μωρό μου, δεν πληρώνεις για να με κοιτάς. Δεν θέλω να σε κόψω, αλλά άμα θέλεις και από αυτά θα σου στοιχίσει κάτι παραπάνω. Άσε να τελειώσω λιγάκι με τους άλλους. Με σένα πρέπει να έχω πολύ χρόνο. Θες να πάρω κάτι μέσα? Όχι, τίποτα να μην πάρεις. Θα τα φέρω όλα εγώ. Τότε θα πάρω μόνο το πέση. Η απροειδοποίητη παρουσία της. Γιώργο. Τη φέρνει προς... Τα καινούργια προγράμματα είναι για πέταμα. Γιατί όμως αυτή η ξαφνική πρόσκληση για φαγητό? Και μάλιστα να μαγειρέψεις για μένα. Ήθελα να κουβεντιάσουμε ορισμένα θέματα. Ήταν τόσο επίγοντα που δεν μπορούσα να περιμένω ως αύριο. Μου λείψε και η συντροφιά σου. Πες το λοιπόν. Δεν θα πληγωθεί ο εγωισμός. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Είσαι η γραμματέας μου. Δεν θέλω να νομίσεις ότι θέλω να το εκμεταλλευτώ. Έλα. Πού πάμε? Πάμε μια βόλτα. Γιατί δεν μένουμε εδώ? Είναι τόσο όμορφα. Έλα, έχουμε όλη τη νύχτα μπροστά μας. Έλα.
φτάσαμε. Ήταν πολύ όμορφα απόψε. Μαζί σου είναι πάντα όμορφα. Θέλεις να έρθεις επάνω για ένα τελευταίο ποτό? Ξέρεις τι ώρα είναι, 3. Δεν πειράζει. Έλα. Έλα. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Ξέρω ότι δεν αφήνεις κανέναν να τα αγγίξει και έβαλα τα δυνατά μου. Τώρα που ξέρεις ότι μπορώ να τα φροντίζω, ίσως μου τα δώσεις κάποτε. Όταν πεθάνω, η συλλογή θα πάει στο μουσείο. Αυτή ήταν η επιθυμία του πατέρα σου. Γιατί? Για να την καταχωνιάσω κανένα υπόγειο? Ενώ σε μένα θα φαίνεται. Όταν έρθει στο σπίτι μου θα καταλάβεις. Το έχω βάλει ήδη στη διαθήκη μου, Πέτρο. Χωρίς να μου πεις τίποτε. Τι να σου λέγα. Η θέση της είναι σε μουσείο, δεν είναι σε σπίτι. Πού το ξέρεις? Εσύ δεν έχεις έρθει ποτέ σπίτι μου. Δεν είχες κάνει την περιέργεια να το γνωρίσεις. Όσο να είναι σπίτι είναι, δεν είναι μουσείο. Μαμά, θέλω να έρθεις στο σπίτι μου. Να το γνωρίσεις. Εσύ είσαι. Το χρήμα πρώτα. Φτάνει που σε τις υπομονείς, έρχεσαι και ανάποδες ώρες. Σιγά. 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 Σταμάτα. Σταμάτα. Άσε με. Yeah.
Συγχωρέστε με αν σας απογοήτευσα κάπως. Ξέρω είναι δυσάρεστο να παρουσιάζει κανείς έναν τέλειο άνθρωπο και μετά να γκρεμίζει το είδωλο, αποκαλύπτοντας το άλλο του πρόσωπο. Το πρόσωπο του δολοφόνου. Ποιο είναι λοιπόν το πρόσωπο και ποιο το προσωπείο? Είναι ο δολοφόνος το αληθινό πρόσωπο του Πέτρου, που φόρεσε τη μάσκα του γοητευτικού ανθρώπου? Ή μήπως ο γοητευτικός άνθρωπος φόρεσε τη μάσκα του δολοφόνου? Το επεισόδιο αυτό αφήνει μερικά ερωτήματα. Σας συνιστώ να δείτε και το επόμενο. Ίσως εκεί βρείτε κάποιες απαντήσεις. Καληνύχτα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ο σεναριογράφος αυτής της σειράς μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από αφηγητής είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα αληθινά. Μπορεί να συνέβησαν χθες, πριν από μια εβδομάδα ή και πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα τα ανασύρω μέσα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και θα τα ζωντανέψω μπροστά σας. Μπορεί να σας θυμίσουν κάτι ή και να μην σας θυμίσουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ονόματα έχουν αλλάξει και οι καταστάσεις έχουν αλλοιωθεί. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματίες και έχουν όλοι σχεδόν καταδικαστεί. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν ανάμεσά μας, που περνούν απαρατήρητοι και που ξαφνικά μετατρέπονται σε δράκους, τέρατα, ίενες. Είναι όμως. Δεν ξέρω. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι άνθρωποι αυτοί μιλούν και άλλοτε σωπαίνουν. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. Τις απαντήσεις στο βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας. Είστε καλά? Συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερο σήμερα? Όχι, γιατί? Γιατί είσαι στις ομορφιές σου.
Πέτρο. Πέτρο, δεν πάει άλλο. Γίνονται απαράδεκτα πράγματα σε αυτό το σύριαλ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άσχετοι, άσχετοι. Να σε καλά, μαμά, έχω βαρεθεί τα εστιατόρια. Δεν φταίει γι' αυτό. Αν είχε παντρευτεί, θα έδωνε και φαγητό τη προκοπή. Κάνουμε πρώτα μια ανακεφαλαίωση. Αν θυμάστε, είχαμε γνωρίσει τον Πέτρο στην κορυφή της επιτυχίας του. Ένας τέλεχος επιχείρησης που δεν του έλειπε τίποτα. Αλλά παρόλη τη γοητεία που ασκούσε στις γυναίκες, αυτές κατόρθωναν να τον δυναστεύουν. Εδώ ακριβώς ήταν και η αχίλιος πτέρνα του. Γιατί οι δυνατοί δεν θέλουν να ανακαλύπτουν οι άλλοι τις αδυναμίες τους. Αυτό τον οδήγησε στο φόνο της αίμας. Σας υπενθυμίζω το ερώτημα που είχαμε βάλει στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου. Ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του Πέτρου? Ο δολοφόνος που φοράει τη μάσκα του γοητευτικού ανθρώπου ή ο γοητευτικός άνθρωπος που φοράει τη μάσκα του δολοφόνου? Ο θάνατος είναι ένας ρόλος. Ο μοναδικός ρόλος που όλοι θα κληθούμε να παίξουμε κάποια στιγμή. Υπάρχουν όμως ανάμεσά μας μερικοί ελάχιστοι πρικισμένοι που έχουν την τύχη και το προνόμιο να παίξουν πολλούς άλλους ρόλους πριν καταλήξουν σε αυτόν τον τελευταίο. Η Έμα Μάγκου είχε αυτή την τύχη και αυτό το προνόμιο. Μια ατέλειωτη πινακοθήκη από χαρακτήρες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης απλώνεται μπροστά στα μάτια μας και βλέπουμε την Έμα να αγγίζει με τη μαγική της τέχνη τα πρόσωπα αυτά και να τους χαρίζει ζωή το ένα μετά το άλλο. Η Οφηλία, διωγμένη από τον Άμλετ, κάθεται στην άκρη του ποταμού και πλέκει ανεμόνες τα μαλλιά της. Μα η Έμα δεν αφήνει την Οφηλία να πεθάνει. Την κρατάει ζωντανή και σε λίγα χρόνια τη βλέπουμε ως μάσα μια από τις τρεις αδελφές του Τσέχοφ καθισμένη στον κήπο να αποχαιρετά με σπαραγμό τον αγαπημένο της Βερσίνιν. Και ο σπαραγμός αυτός μετατρέπεται σε απελπισία και απόγνωση
Όταν μετά από λίγα χρόνια συναντάμε πάλι την Έμα ως Μπλάνς Ντιμπουά στο λεωφορείο Πόθος, αυτή τη φορά να αναζητάει απεγνωσμένα την αγάπη που βρίσκεται πάντα τόσο κοντά της και πάντα της ξεφεύγει. Όλα τα μεγάλα έργα έχουν και ένα δολοφόνο. Και όλοι οι ηθοποιοί ζουν με το όνειρο να πεθάνουν κάποια στιγμή μπροστά στο κοινό. Όμως μεγάλοι ηθοποιοί είναι αυτοί που ξέρουν να πεθαίνουν. Αυτό ακριβώς έκανε και η Έμα. Με τη μοναδική της τέχνη έκανε αληθινό το θάνατο. Ο δολοφόνος έπαιξε το ρόλο του σε ένα μεγάλο έργο. Το έργο της Έμας. Και αυτή μετέτρεψε το θάνατο σε αυτό που ονειρεύεται ο κάθε ηθοποιός. Σε ένα ρόλο ζωής. Ας τη χειροκροτήσουμε. Όσο σκέφτομαι πως πέθανε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όπως ζουν. Έλα, κουρίστε. Θα το δείξω στο καθαλόγιο. Ναι, εδώ το έχω. Και στο λοιπόν και τη διανομή. Ξέχασα τη διανομή. Όλα. Καλά, βάλεις εντάξει το φάκελο. Και εγώ θα πάω τη διανομή αμέσως. Εντάξει. Ναι. Άργησες. Είχαμε πει στις 10. Συγγνώμη. Έψαχνα το κοστολόγιο. Η Ξένια ξέχασε να μου το δώσει. Αυτή είναι η τελική τους προσφορά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτό το κοστολόγιο μου έδωσε η Ξένια. Δεν σε ρώτησα ποιος σου το έδωσε. Σε ρώτησα αν συζήτησες μαζί τους και αν αυτή είναι η τελική τους προσφορά. Σας είπα, αυτό μόλις τώρα ήρθε στα χέρια μου. Η Ξένια το έχει ξεχάσει. Θα τους πάρω αμέσως να μάθω. Έλα μέσα, σε παρακαλώ. Ξένια, τώρα έλεγε στον κύριο Βιρτό ότι μόλις σήμερα το πρωί ήρθε το κοστολόγιο στα χέρια μου. Ναι. Είχε μπλεχτεί στα χαρτιά μου και μου διέφυγε. Σας ζητώ συγγνώμη. Καλά. Για να πήγαινε να συνεννοηθείς μαζί τους και θα σε φωνάξω αργότερα. Γιατί μου είπες ψέματα? Δεν σας λέω ψέματα. Είπες ότι σε έδωσε το κοστολόγιο σήμερα, ενώ το είχε πάρει από μένα και το ξέχασε. Έκανε ένα λάθος και πήγε να τον παλώσει. Τι θα γίνει με σένα? Ως πότε θα φορτώνεις τα λάθη των άλλων? Πότε θα σε δω? Από σένα εξαρτάται. Εσύ δεν ευκαιρείς ποτέ. Αύριο βράδυ σε μένα. Μια που σου αρέσει η μαγειρική μου. Τότε μπορείς να μου πεις γιατί το έκανες αυτό? Για να μην αναγκαστώ να ζητήσω να την απολύσω. Και πιστεύεις ότι στο λογιστήριο θα τα καταφέρει καλύτερα? Πουθενά θα τα καταφέρει, Λιάννα. Απλώς προσπαθώ να της βρω μια θέση για να επιβιώσει. Κάπου σε πιάνουμε καλοσύνη σου. Το έκανα για σένα. Για να μην σε τρώνε οι τύψεις. Και
Χρειάζομαι χρόνο για να τις ξεπεράσω. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Άστο. Θα έρθει από μόνο του, θα δεις. Τι συμβαίνει, Λιάννα? Μπορούμε να τα πούμε και λίγο? Δεν νομίζω ότι διάλεξε την πιο κατάλληλη στιγμή. Είμαι πολύ κουρασμένος τώρα. Σας παρακαλώ, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Πειράζει να τα πούμε σπίτι μου? Καθόλου δεν πειράζει. Όπου θέλετε. Διαρκώς, κύριε Κρετέ. Δεν σε μειώνω. Απλώς προσπαθώ να σου βρω την κατάλληλη θέση για να αποδώσεις. Ήμουν ιδιαιτέρως και με πέταξε να πάει στην Ξένια. Τώρα με βγάζει από το πρόγραμμα και με στέλνεις κάτω στο λογιστήριο για να κόβω αντάλματα και επιταγές. Τι παραπάνω έχει η Ξένια από μένα? Μα δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Απλώς η Ξένια έχει ικανότητες. Τις δικές προσπαθώ να ανακαλύψω ακόμα. Με προσπάθησες αρκετά. Γι' αυτό. Γιάννα, παρεξήγησες. Εσύ παρεξήγησες, νομίζω ότι η Ξένια έχει περισσότερες ικανότητες από μένα. Δεν τρέπεσαι. Αν είσαι στην επιχείρηση, το χρωστάς αυτήν και εσύ την εξευτελίζεις. Δεν με νοιάζει, Ξένια. Για μένα νοιάζομαι. Για τη Λιάννα, το κατάλαβες. Για μένα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό που κάνεις? Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Έλα, πάμε. Πάμε, δεν μπορώ να σε βλέπω να θες.
Αχ, παιδί μου. Αχ, τι σου κάνανε, κακούρι, κοριτσάκι μου. Αχ, παιδί μου, τι σου κάνανε. Πώς εξηγείται η αντίφαση στη συμπεριφορά του Πέτρου απέναντι στις γυναίκες? Ενώ αυξάνεται το μίσος του για το γυναικείο φίλο, αντίστροφα, μεγαλώνει η αγάπη του για την Ξένια. Οι δυνατοί χρειάζονται την επιβεβαίωση της δύναμής τους. Και ίσως αυτό να κάνει την Ξένια τόσο απαραίτητη στον Πέτρο. Γιατί η Ξένια αποδέχεται την ανωτερότητά του χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς αμφιβολίες. Και είναι ίσως η μόνη που θα μπορούσε να τον βοηθήσει αν ήξερε, αν της ανοιγόταν. Αλλά η σιωπή είναι η ασφάλεια των ισχυρών. Ίσως τύχει σε μια περιουσία. Βγάζω πολλά. Αυτό δεν σου λέω τόσα χρόνια. Τόσος χώρος. Τι τον κάνεις, είσαι ένας κούκος μόνος. Δεν θα είμαι πάντα μόνο. Μακάρι. Να το δω και να μην το πιστέψω. Έλα, σου μαγειρεύω, πάμε. Γιατί δεν με αφήνεις να σε βοηθήσω? Για να δεις πόσο καλός μάγειρας είμαι. Δεν ξέρω. Ζαλίζω από το πρωί. Φοβερό πονοκέφαλο. Πότε πήγες στον γιατρό? Τις προάλλες. Δεν μου βρήκε τίποτα. Θέλω να τη συγκίνηση που ήρθε στο σπίτι. Δώσ' μου να κάνω κι εγώ κάτι. Έλα, πάρε τη σαλάτα, εγώ θα φέρω το φαγητό. Εντάξει. Μαμά! 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 Μαμά, τι έπαθες! Μαμά! Σε πεθαίνω οξύ. Πώς είναι τώρα? Λυπάμαι. Όταν τη φέρατε ήταν ήδη νεκρή. Κουράγιο.
Να έρθω μαζί σου. Είπα θέλω να μείνω μόνος. Φύγε. Σε γνωρίζω από τις κόψεις τους
τα γνωρίζετε. Με συγχωρείτε. Τώρα σας θυμήθηκα. Είστε αυτός που... Που έδιωξε τον κλέφτη. Την προηγούμενη φορά δεν φορούσατε στολή. Γι' αυτό δυσκολεύτηκα να σας γνωρίσω. Ξένια! Ξένια! Ποιοι είναι αυτοί, τι θέλουν? Κάνουν κάποιες ανακρίσεις για τους φόνους. Τα περιμένω πολύ ακόμη. Πώς γίνεται και δεν βρίσκω τίποτα έτοιμο στην ώρα του? Συγγνώμη, αλλά μου το ζητήσατε μόλις πριν ένα τέταρτο. Δεν έχει σημασία πότε το ζήτησα. Όταν ζητάω κάτι θέλω να το βρίσκω αμέσως. Αν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, να μου το πεις να πάρω άλλη. Κόσμος να πηγαίναμε σε ένα ξενοδοχείο. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάω στο ξενοδοχείο. Λίγωσα από τα φαντάρια και μπήκα στο επιταλείο. Κάτι γι' αυτό. Πιο σιγά. Ηρέμησε. Πιο ήρεμα. Βιάζεσαι. Μη. Σταμάτα. 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 Να σου μιλήσω. Είμαι κουρασμένη και θέλω να πάω στο σπίτι μου. Δύο λεπτά μόνο.
γραφείο μου βάζει συνέχεια τις φωνές. Εξαφανίζεσαι και δεν με παίρνεις ούτε ένα τηλέφωνο. Και τώρα ξαφνικά στείνεσαι έξω από το σπίτι μου και μου ζητάς να μιλήσουμε. Πρέπει να σου εξηγήσω ορισμένα πράγματα και μου είναι δύσκολο. Ενώ σου είναι πιο εύκολο να με λες ανίκανη και να με ξεφτιλίζεις. Μη με αγγίζεις. Τι είπες? Είπα δεν θέλω να με αγγίζεις. Σε ενοχλεί που σε αγγίζω? Με ενοχλεί γιατί παίζεις μαζί μου. Τη μια είσαι ολογλύκης και την άλλη μου φέρεσαι σαν σκουπίδι. Τα έχω χάσει μαζί σου, δεν ξέρω γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Αύριο βράδυ θα αλλάξουν όλα. Θα δεις. Θα καταλάβεις, θα βρούμε μια άκρη. Δώσε μου μια ευκαιρία, σε παρακαλώ. Μάλιστα κάποιον μου θύμιζε. Και γι' αυτό το λόγο τον κοίταγα πολλή ώρα. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ με ποιον μου έμοιαζε, αλλά δεν μπορώ.
Αστυνομία, ανοίξτε! Ανοίξτε! Αυτή ήταν η τελευταία φράση του Πέτρου πριν από τη σιωπή. Μετά έμεινε καθισμένος ακίνητος 3 ολόκληρα μερόνυχτα, όπως τον είδατε. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια. Από τότε ζει κλεισμένος στη φυλακή, ένας ήπιος, ήρεμος κρατούμενος. Και κάτι άλλο. Ακόμα και σήμερα παίρνει εκατοντάδες γράμματα από διάφορες θαυμαστριές του. Ίσως τα γράμματα αυτών των θαυμαστριών να πείθουν ότι ο Πέτρος ήταν ένας γοητευτικός άνθρωπος που κάποτε φόρεσε τη μάσκα του δολοφόνου. Καληνύχτα σας.